Επιστρέψαμε και πάμε να υποδεχθούμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Λινό, τον ομότιμο καθηγητή και διευθυντή χειρουργικής κλινικής του Ομίλου Υγεία. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα, κυρία Χατζηγεωργίου, και ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτής της συνάντησης. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Εδώ έχουμε τις παθήσεις του θηρεοειδούς που απαιτούν χειρουργείο. Περιλαμβάνουν τον υπερθυρεοειδισμό, τις μεγάλες βροχοκύκλες και τον καρκίνο του θηροειδούς. Τώρα, κύριε καθηγητά, εσείς έχετε διατελέσει και πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων και λέγεται ότι έχετε και τη μεγαλύτερη εμπειρία θηροειδεκτομών διεθνώς. Πείτε μας, σας παρακαλούμε, ποιες είναι οι εξελίξεις, γιατρέ μου, σε αυτόν τον τομέα? Νομίζω αυτό που θα πρέπει να πούμε σαν την μεγαλύτερη εξέλιξη είναι πώς θα προστατεύσουμε τον κόσμο και αυτούς που έχουν προβλήματα με τον θηροειδή από τους χειρουργούς. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε τα ελάχιστα απαραίτητα χειρουργεία και πώς δεν θα κάνουμε χειρουργεία τα οποία δεν έχουν ένδειξη. Και αυτός ήταν και ο ρόλος μου σαν πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών Αδένων και της Ελληνικής Φυσικά Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων, να βάλουμε κριτήρια και να είμαστε πολύ πολύ αυστηροί πότε πρέπει να χειρουργούμε. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Αλλά και το επόμενο, είναι πολύ βέβαια σημαντικό να μας απαντήσετε και πώς προστατεύετε τη φωνή κατά τη διάρκεια της θηροειδεκτομής. Πράγματι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για αυτήν την επέμβαση είναι η διαταραχή της φωνής, διότι δύο νεύρα τα οποία νευρούν τις φωνητικές χορδές περνούν από τμήματα του θηροειδούς αδένα, τον οποίον πρέπει να αφαιρέσουμε. Πρώτος σκοπός μας είναι να το αναγνωρίσουμε, να το δούμε με τα μάτια μας. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η εμπειρία του χειρουργού. Βέβαια. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όσο πιο πολλά χειρουργία έχει κάνει κάποιος και έχει αναγνωρίσει περισσότερα λαρυγγικά νεύρα, όπως λέγονται, τόσο λιγότερα τα ατυχή συμβάματα είναι. Όμως η τεχνολογία μας έχει προσφέρει και ειδικά μηχανήματα που λέγονται νευροδιεγέρτες, οι οποίοι πραγματικά βοηθούν στην έμπειρη άποψη του χειρουργού, εάν είναι αυτό που βλέπει το νεύρο ή κάποιο αγγείο το οποίο πρέπει να διαταμεί. Τώρα εδώ πρέπει να έχουμε, κύριε καθηγητά, και ένα αισθητικό αποτέλεσμα. Και εδώ να μας πείτε το καλύτερο ποιο είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θεωρώ εγώ το άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα ως επιπλοκή και μάλιστα ως μεγάλη επιπλοκή, διότι έχει να ζήσει ο ασθενής το υπόλοιπο της ζωής του με μία άσχημη τομή σε ένα μέρος το οποίο το βλέπει ο ίδιος κάθε μέρα στον καθρέφτη, το βλέπουν οι άλλοι, και γι' αυτό προσπαθήσαμε εδώ και πολλά χρόνια μέσα στην επανάσταση της λεγόμενης ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής με την λαπαροσκοπική χειρουργική και αργότερα με τη ρομποτική, να προσαρμόσουμε και εμείς τις τομές της θηροειδεκτομής είτε εκτός του τραχύλου είτε στον τράχυλο, αλλά σε περιοχές που δεν φαίνονται. Έτσι. Συγκεκριμένα σε μία υπάρχουσα ρητίδα, σε ένα χώρο ο οποίος είναι ελάχιστα μετά ορατός, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, το αισθητικό είναι πολύ 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 σημαντικό μέρος κάθε επέμβασης. Βέβαια, βέβαια. Τώρα, συμπερασματικά, γιατρέ μου, τεχνική Μινέτ που εσείς πρωτοεφαρμόσετε διεθνώς, πείτε μας, σας παρακαλώ, τι προσφέρει. Να κλείσουμε. Η τεχνική Minet, που είναι τα αρχικά της Minimally Invasive Endoscopic Thyroidectomy, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια πρώτα-πρώτα, γιατί γίνεται εκεί που γίνεται η είσοδος του νεύρου του λαρυγικού στο λάρυγγα, και έτσι μπορούμε ασφαλέστερα να αναγνωρίσουμε το νεύρο και να αποφύγουμε διαταραχή της φωνής. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι βρίσκουμε τον παραθυροειδή τον άνω πάντοτε, γιατί βρίσκεται σε αυτό το ύψος. Σωστό. Και το τρίτο, διότι απαιτεί μια πολύ πολύ μικρή τομή, μια σύντσας 2,5 εκατοστών, για να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα
και το αισθητικό και το ασφαλές. Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Λινός, ομότιμος καθηγητής, διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ομίλου Υγεία. Και τον ευχαριστούμε θερμά που ήταν μαζί μας.